Εγώ θέλω να επισημάνω και κάτι ακόμη το οποίο το είχαμε συζητήσει και πρέπει να το σχολιάσουμε, ότι το τελευταίο διάστημα γίνονται και κάποιες συμβάσεις, Ανδρέα, με κάποιες εταιρείες καινούργιες που αναφύονται τώρα το τελευταίο διάστημα όσον αφορά τα ηχητικά και επίσης όσον αφορά και τα μεγάφωνα τα οποία όταν πηγαίνει ο Μητσοτάκης εμφανίζονται κάποια εταιρεία. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Το είχαμε πει νομίζω την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι μια εταιρεία η οποία συστάθηκε. Μας το έλεγε και ο Ανδρέας Παπακυριακόπουλος. Ένα μήνα νωρίτερα και πήραμε απευθείας ανάθεση 30 τόσες χιλιάδες περίπου. 28.000 για την Ξάνθη, για τον Εύρο. Και νομίζω ότι και σήμερα, δεν το έχω σίγουρο 100%, αλλά νομίζω και σήμερα το ίδιο συνέβη στα Γιάννενα. Πάνω σε αυτό που λέει ο Γιώργος. Δηλαδή υπάρχει μια εταιρεία η οποία επειδή οι απευθείας αναθέσεις γίνονται από 30.000 και κάτω και δεν είναι από 30.000 και πάνω, μάλλον θα τα παίρνει όλα σε 28-29.000. Και συστάθηκε αυτή η εταιρεία, λέγεται Oval, και συστάθηκε στην Αθήνα και από την ημέρα εκείνη, από το Φεβρουάριο και μετά, έχει πάρει όλη την προεκλογική εκστρατεία του κ. Μητσοτάκη. Δηλαδή συνεχίζονται κάποια πράγματα τα οποία δεν εξηγούνται. Δεν μπορεί να εξηγηθεί σε κανένα να πεις γιατί αυτό, ρε, το κάνεις αυτό. Αυτό είναι το έγγραφο για τον Νίκο Πετρουλάκη που επιβεβαιώνει την αποκάλυψη ακριβώς που είχε κάνει ο Ανδρέας Παπακυριακόπουλος την περασμένη εβδομάδα για την εταιρεία που δημιουργήθηκε μόλις πριν από ένα μήνα περίπου και με απευθείας ανάθεση πήρε σχεδόν 30.000, 27.200 για να οργανώσει εκεί, λέει, τα ηχητικά, την εκδήλωση. Τα ηχητικά. Εδώ, τα ηχητικά, φωτιστικά και μικρόφωνο και μια κονσόλα τώρα 27. Ακόμα και για την επίσκεψη του Ευρωπαίου αξιωματούχου χθες εδώ, πάλι δώσανε σε μια εταιρεία με απευθείας ανάθεση κονδύλια για να τους κάνει και τις δημόσιες σχέσεις και την επικοινωνία. Αυτά είναι το ελληνικό πετρουλάκι μολονότι είναι τεράστια ποσά γιατί 27.000 δεν παίρνει ένας μέσος εργαζόμενος ούτε σε δύο χρόνια. Έτσι. Για αυτούς είναι ψίχουλα βέβαια. Αν υπολογίσουμε τα εκατομμύρια και τα δισεκατομμύρια που μοιράζονται με απευθείες αναθέσεις, έργα, ιστορίες κλπ. Ακόμα και τώρα, αυτά είναι ψίχουλα. Είναι τυπ για αυτούς. Δεν είναι ψίχουλα πάντως. Για αυτούς λέω. Για αυτούς. Γιατί κοιτάξτε, μια κονσόλα και ασύρματα έχει ανενοικιάσεις, η συνήθιστη τιμή είναι 400 με 500 ευρώ. Πώς θα πάνε τα υπόλοιπα στην τσέπη. Να σε πιάνω την τσέπη πάνε και τέλος πάντων αυτό. Έλα, Νίκο Πετρουλάκη, ολοκλήρωσε για να πάμε στον Νίκο Τσαρτζούλα. Απλώς ήθελα να σημειώσω κάτι. Ο Ρουβάς είναι πιο φτηνός από αυτόν εδώ, από την εταιρεία. Αν θέλει, μπορεί να πάρει το Ρουβά μαζί του. Μπορεί να έχει και μεγαλύτερη επιτυχία ο πρωθυπουργός. Εξαρτάται. Όταν τον παίρνει ο Μπακογιάννης, ναι, ο κύριος Μπακογιάννης για τα χριστουγεννιάτικα και τα πρωτοχρονιάτικα, τόσα χρεώνει και ο Ρουβάς. Μην νομίζεις, δεν είναι τόσο χαζί. Ναι, σωστά. Και χωρίς κόσμο από κάτω. Γιατί είχαμε τον κορονοϊό και δεν είχε κόσμο.